Γιάννη μου, πίσω μας έχουμε τον αρχαιολογικό χώρο, όπου είπαμε πριν έχουν βρεθεί πολλά ευρήματα τα οποία είναι στο Μουσείο της Ιππίας και μπορεί οποιοδήποτε να πάει να τα θαυμάσει και να τα καμαρώσει από κοντά. Πες μας δύο λόγια για αυτό το χώρο και επίσης θέλω να μου πεις για αυτό που βλέπουμε εκεί πάνω, το ιερό κορυφής, θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάτι. Ναι, λοιπόν, επιφανειακές έρευνες λοιπόν είχαν δείξει ότι στην περιοχή αυτή κατοικούνταν από τους προϊστορικούς χρόνους και παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στη θέση Κατσουνάκια, που είναι σε μια άλλη περιοχή, εντοπίστηκε εκτεταμένος μινωικός οικισμός, ο οποίος δεν έχει ανασκαφεί ακόμα. Εδώ είπαμε ότι είχαμε ανασκαφεί πριν κάποια χρόνια. Στο ύψομα λοιπόν του Τράχυλα, που είναι από εδώ, ερευνήθηκε ένα ιερό κορυφής, το οποίο όμως ήταν συλλημένο. Στην θέση Ψηλή Άμμος, που είναι σε μια άλλη παραλία, θα το πάμε μετά, είναι ορατό το αρχαίο λατομείο πυρόλιθου με το οποίο χτίστηκε η αρχαία πόλη των ιστορικών χρόνων. Στην παραλία λοιπόν κοντά στην αρχαία πόλη υπάρχουν αλικές ελληνιστικών χρόνων από όπου οι κάτοικοι προμηθεύονταν θαλασσινό αλάτι. Πρόκειται για μια σειρά καναλιών και δεξαμενών αποξήρανσης οι οποίες είναι σκαλισμένες στα βράχια της θάλασσας. Σήμερα δεν είναι πολύ ορατές λόγω της άμμου που τα έχουν σκεπάσει. Αυτά τα βασικά, έτσι, να μην σας άρα λέω και πολλά. Θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τα ανάκτορα της κάτω Ζάκρου με τη μινωική εποχή, ναι, με κάτι με εδώ, πιθανό να υπήρχε. Κάποια, ναι, είναι ύστερα. Σίγουρα κάποια σχέση έχουν αυτά τα δύο. Τα μινωικά ανάκτορα της κάτω Ζάκρου με το ξερό. Ναι, εμάς είναι στην ελληνική εποχή βέβαια, αλλά ναι, έχουν, είναι αλληλένδετα αυτά σίγουρα, τα δύο. Σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Για το ιερό κορυφής. Για το ιερό κορυφής. Είπαμε, οπότε, πού πάμε τώρα, πάμε να μαζέψουμε αλάτι. Ναι. Θα πάμε να μαζέψουμε αλάτι. Ναι, είναι βέβαια μακριά, είναι έτσι λίγο εδώ από πίσω, αλλά... Θα πάμε να μαζέψουμε αλάτι. Τι να κάνουμε, μαζέψουμε αλάτι. Στο φαγητό θέλει αλάτι, πάμε. Πάμε. Ελένη, βρισκόμαστε στον υδρότοπο, το μοναδικό υδρότοπο εδώ στην περιοχή του Ξεροκάμπου, τον έχουμε πίσω μας. Από ό,τι μου έλεγες, το νερό είναι και θαλασσινό, αλλά και βροχινό, άρα είναι ανάμεικτο. Σωστά. Εδώ είναι που κάθονται τα πουλιά, τα σπάνια που έρχονται, τα διαβατάρικα πουλιά όπως λέμε, τα οποία προσελκύουν πολλούς κυνηγούς για να έρθουν εδώ στην περιοχή του Ξεροκάμπου. Και επίσης, και όχι μόνο, από εδώ υπάρχει το αλάτι, βγάζανε παλιά αλάτι, μπορούμε να το δούμε, αυτή η ασπρίλα που βλέπουμε κάτω θα δείξει η κάμερα, είναι αλάτι. Ναι, γιατί αποξηραίνεται αυτή η λιμνοθάλασσα και μετά απομένει το αλάτι. Βέβαια πλέον δεν το μαζεύουν από εδώ, αλλά εντάξει, παλιότερα γινόταν αυτό. Είναι ένα πράγμα που απαγορεύεται κιόλας. Ναι, οπότε εγώ ακριβώς είπα πριν ότι θα μαζέψω αλάτι, αλλά το είπα χαριτολογώντας. Ναι, έτσι. Ναι. Παλού θα βρούμε. Ναι, εντάξει, υπάρχει στο εμπόριο να βρούμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, για πες μας εδώ για την περιοχή. Η Αλατσολίμνη βρίσκεται στην περιοχή του Ξεροκάμπου και απέχει 1,2 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά από τον οικισμό. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και ονομασία λιμνοθάλασσα Ξεροκάμπου Ζήρο. Πρόκειται για ένα εποχιακό αλμυρό λιμνίο που περιβάλλεται από αλοφυτική βλάστηση με έκταση 119,8 στρέμματα. Μάλιστα. Δεν του φαίνεται όμως ότι είναι τόσο μεγάλο. Ναι, είναι. Τους θερινούς μήνες λοιπόν η Αλατσολίμνη ξεραίνεται και αποκαλύπτεται μια μεγάλη έκταση που καλύπτεται από αλάτι. Βρίσκεται ακριβώς πίσω από την παραλία με την ψηλή αμμώδη παραμουδιά και τα νερά του προέρχονται από τη θάλασσα με τα λιμέρια κύματα να την πλημμυρίζουν από τη λεκάνη απορροής και τα νερά της βροχής επίσης. Περιμετρικά της λίμνης απαντάται κυρίως αλοφυτική βλάστηση, ενώ υπάρχουν μικρά τμήματα υγρών λιβαδιών με βούρλα και αμμόφιλη βλάστηση. Η Αλατσολίμνη κατά καιρούς φιλοξενεί σπάνια ήδη αποδημητικών πουλιών, όπου βρίσκουν τροφή και νερό. Να σε ρωτήσω, Ελένη,
Πιστεύεις ότι εδώ μέσα ζουν ψαριά, υπάρχουν ψαριά? Δεν νομίζω. Έχει ακουστεί κάτι τέτοιο? Δεν είμαι και σίγουρη όμως. Δεν ξέρω, είναι ανάλογα και κατά πόσον βαθαίνει. Γιατί εντάξει, τώρα ας πούμε αρχίζει και εκφεραίνεται. Αλλά μέσα στους χειμερινούς μήνες είναι αρκετά πιο βαθύ. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν το διάστημα αυτό, αν προλαβαίνουν να αναπτυχθούν και ψάρια. Αλλά θεωρώ πως όχι. Δεν νομίζω τώρα. Να πω την αλήθεια. Σίγουρα υπάρχουν πολλά είδη πουλιών που έρχονται και κάθονται εδώ για να πάρουν ανάσα, όπως λέμε, για να μεταβούν στα θερμότερα μέρη. Τα υπέροχα φλαμίνγκο που έρχονται, έτσι. Είναι πανέμορφα. Λοιπόν, Ελένη, επόμενος σταθμός είναι... Επόμενος σταθμός είναι τα Φαράγγια. Τα Φαράγγια. Να τα δούμε. Πάμε. Που είναι υπέροχα. Πάμε να τα δείτε. Πάμε. Ελένη, μας έφερες ένα πολύ όμορφο σημείο εδώ του Ξεροκάμπου. Στο βάθος έχουμε τη θάλασσα, αριστερά μας έχουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, πρόκειται για ένα φαράγγι. Το φαράγγι, υπάρχει ονομασία? Ναι, λέγεται το φαράγγι του Ξεροκάμπου βασικά. Το Ξεροκάμπου. Ξεκινάει από Ζάκρο και κατεβαίνει Ξερόκαμπος. Το φαράγγι λοιπόν του Ξεροκάμπου βρίσκεται σε μια έρημη και βραχώδη περιοχή μεταξύ Άνω Ζάκρου και επίσης του τουριστικού θέρετρου Ξερόκαμπος, όπως σας είπαμε. Η είσοδός του βρίσκεται 500 μέτρα από τη θάλασσα, δηλαδή ένα χιλιόμετρο βορείως του οικισμού. Ήδη καθώς κατεβαίνουμε από το δρόμο, ερχόμενοι από Ζάκρο προς τον Ξερόκαμπο, αριστερά μας διακρίνουμε το σχηματισμό του φαραγγιού. Από εδώ είναι η είσοδο, δηλαδή. Εδώ λύγει η κατάβαση, εδώ τελειώνει το φαράγγι. Η αρχή του είναι από ψηλά, από τη Ζάκρο, κοντά που κατεβαίνουμε από το δρόμο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να μπει από εδώ και να βγει στη Ζάκρο. Ναι, αλλά είναι ανηφορικά, δεν ξέρω αν είναι δύο δύσκολο μάλλον. Εκτός και αν βέβαια μπορούν. Οπότε το συνολικό μήκος του δεν υπερβαίνει τα 2-3 χιλιόμετρα. Στο πρώτο χιλιόμετρο το φαράγγι είναι βατό και δεν υπάρχει καμία δυσκολία στην προσπέλασή του. Μετά όμως χωρίζεται στα δύο, όπου το αριστερό του μέρος είναι λίγο παραπάνω σταματάει, ενώ αυτό που πρέπει να βαδίσουμε είναι το δεξί, το οποίο συνεχίζει για άλλο 1,5 χιλιόμετρο περίπου κάτω. Και αυτό το 1,5 χιλιόμετρο είναι δύσβατο, είναι προσβάσιμο? Ναι, αυτό το κομμάτι, το 1,5 χιλιόμετρο, είναι αρκετά δύσκολο. Να το διασχίσουμε, διότι δεν υπάρχει μονοπάτι. Αφενός και αφετέρου υπάρχουν βράχια, θάμνη και δεν εμποδίζεται το πέρασμα, δηλαδή είναι λίγο δύσκολο. Κάποιοι υπεύθυνοι να το δουν κάπως πιο ζεστά, ναι, το θέμα, ναι, αυτό, και να καθαρίσουν, να χαράξουν, να το πούμε έτσι, ένα μονοπάτι ούτως ώστε να μπορούν οι λάτρεις της φύσης να το διασχίζουν και να γίνει ένας τουριστικός προορισμός. Ναι, το έχουμε, είναι στα μελλοντικά σχέδια βέβαια. Αλλά εντάξει, θέλει όμως πολλών κόστος, θέλει προσπάθεια, αλλά είναι στα σχέδια πάντως. Ναι. Το αποτέλεσμα όμως θα είναι να αξιοποιηθεί λίγο. Ναι. Να έρθει πολλής κόσμος μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Έτσι. Επίσης, το φαράγγι σταματάει πολύ κοντά στη μέση του δρόμου που οδηγεί στη Ζάκρο στον Ξερόκαμπο. Και μετά βέβαια όταν πλέον κατέβεις, μια βουτιά στη παραλία, και ειδικά και στο ποταμό που είναι κάτω, που τελειώνει, που κατεβαίνουν τα νερά δηλαδή του φαραγγιού, καταλήγουν στον ποταμό που είναι δύο παραλίες εκεί, αλλά και από δίπλα που είναι το Κατσουνάκι. Αυτό το να κάνεις μετά μια βουτιά εκεί, ξεχνάς όλη την κούραση. Είναι αυτό που λέγαμε. Πρέπει λοιπόν να το δουν με θέρμη οι υπεύθυνοι, να το φτιάξουν, γιατί συνδυάζεις την πεζοπορία και το μπλουμ στη θάλασσα, να το πω έτσι. Ναι, οπότε και αμέσως μετά οι ταβέρνες και όλα αυτά.
Δηλαδή μπορείς να φτιάξεις ένα πολύ ελκυστικό πακέτο για τον, για τον επισκέπτη εδώ. Ναι. Οπότε ας το δουν καλά με θέρμη, όπως είπα, οι υπεύθυνοι. Βέβαια, εντάξει, έχουμε το άλλο φαράγγι μας όμως, το οποίο είναι του Λαμνόνη. Δεν είναι το μοναδικό αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσει για το άλλο φαράγγι. Αυτό είναι, στην άλλη μεριά. Ναι, αυτό είναι καλύτερο. Ναι. Δηλαδή, καλύτερο από την άποψη του ότι έχει μονοπάτι. Και είναι πολύ πιο εύκολο να το κατέβεις. Το φαράγγι, λοιπόν, το άλλο μας λέγεται φαράγγι Λαμνόνη Χαμετήλου. Και τα δύο ονομασίες υπάρχουν. Το φαράγγι του ξερόκαμπου, λοιπόν, Ζήρου, το οποίο ονομάζεται και φαράγγι Λαμνόνη, αποτελεί το πιο άνυδρο φαράγγι, είναι πιο άνυδρο δηλαδή από αυτό εδώ, της Ανατολικής Κρήτης. Η διάβασή του διαρκεί περίπου 2 ώρες και η κατάβασή του είναι αρκετά εύκολη και ομαλή. Το φαράγγι έχει χαρακτηριστική άγρια ομορφιά, με γυμνά τυχώματα και χαμηλή βλάστηση. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής θα βλέπετε τον ορίζοντα το απέραντο γαλάζιο του Λιβικού Πελάγους. Αλλά η καλύτερη εποχή για να το περάσετε είναι φθινόπωρο μέχρι και άνοιξη. Δεν έχει πάρα πολύ ζεστή. Ναι, επειδή δεν έχει σκιά. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα κάνει αρκετή ζεστή, παρόλο που φυσάει έτσι ένα δροσερό αεράκι κάποιες στιγμές. Φαντάζομαι Ιούλιο-Αύγουστο θα είναι πάρα πολύ ζεστή. Το καλοκαίρι η θερμοκρασία είναι υψηλή και δεν υπάρχει σκιά, οπότε αντεδείκνεται. Και επίσης καλό θα ήταν κάποιο μέλος της παρέας να σε οδηγήσει με αυτοκίνητο στην είσοδο του φαραγγιού που είναι στο Λαμνόνι και μετά να συναντηθείς στον ξερόκαμπο μαζί του, που τότε μπορείτε πάλι να απολαύσετε τις παραλίες. Σωστό. Και επίσης να προσθέσω σε αυτό ότι κάποτε δεν υπήρχε δρόμος από τη Ζήρο για τους κατοίκους να κατεβαίνουν στον ξερόκαμπο και κατέβαιναν από το φαράγγι τότε. Μάλιστα. Με τα πόδια, τέλος πάντων. Μάλιστα. Ο δικός δεν μπορούσες να κατέβεις. Και υπάρχουν και διάφορα, δηλαδή, ιστορίες από βοσκούς και τέτοια που κοιμότανε και μέσα στο φαράγγι. Ήταν πολύ μεγάλη διαδρομή, αλλά μετά, εντάξει, έγινε ο δρόμος, οπότε... Ωραία. Ελένη μου, πάμε να μαγειρέψουμε ξανά. Ξανά, ναι. Γιατί με τόση πεζοπορία που κάναμε σήμερα, με τόση πεζοπορία και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που είδαμε, μας έχει ανοίξει ξανά η όρεξη. Οπότε πάμε να δημιουργήσουμε στην κουζίνα, στην παραλία, στην κουζίνα, δεν ξέρω που θα είναι. Εσύ θα μας πεις. Θα το σκεφτούμε, Θα φτιάξουμε ομορφιές, οπότε πάμε. Πάμε. Καθαριστήρι από την Τηρία ΣΥΚ, Μαρία Γιανακάκη. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό των ρούχων, παπλωμάτων, κουρτινών, κουβερτών. Πλήσιμο στέγνωμα με το κιλό για τους φοιτητές. Παράδοση κατοίκων. Στέγνοκαθαριστήρι από την Τηρία ΣΥΚ, Μαρία Γιανακάκη. Βιτσέντζου Κορνάρου 8 στην Σιτία. Τηλέφωνο 28430-26555. Μετά από το φαράγγι της Ζάγκρου, εδώ στην περιοχή του Ξεροκάμπου, συναντάμε την κυρία Κατερίνα Χατζηδάκη. Κατερίνα, χαίρομαι πάρα πολύ. Μάνο, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάλι πάρα πολύ που σε γνωρίζω από κοντά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά και βλέπω να είσαι καλά. Εδώ έχουμε από όλα τα καλούδια. Παραδοσιακά πράγματα. Παραδοσιακά πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Πες μας, τι θα φτιάξουμε. Η Ζινά θα φτιάξουμε κοπανίδες με σταχάκια σέσκουλο, μάραθο, κουκιά, αγκινάρες. Και φρέσκα κρεμμυδάκια. Βλέπω πράγματα από τη φύση, πράγματα της εποχής. Και τα περισσότερα από τον κήπο μας. Α, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Εκτός οι κοπανίδες, βέβαια. Εκτός οι κοπανίδες, οι οποίες είναι... Από το Χαντρά. Από το Χαντρά, εντάξει, είναι άγριες. Ναι, άγριες, βέβαια. Τις βρίσκουμε στη φύση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Ναι, να βάλουμε το λαδάκι μας, να ανάψουμε τη φωτιά. Θα ανάψω εγώ τη φωτιά. Θα βάλουμε το ελαιόλαδο.
βλέπετε. Είναι όλα δομονής στο πλού. Το οποίο, και, το θα, οποίο βάλω, το... ναι. θα βάλω στο τέλος λίγο ακόμα, στο ωραία, τέλος, ωραία. Για να είναι έτσι πιο... Εσύ είσαι το αφεντικό. Ναι. Εσύ μαγειρεύεις, εγώ απλά βλέπω, παρακολουθώ και μαθαίνω. Μαθαίνεις. Γιατί όσο ζεις μαθαίνεις, έτσι δεν λέμε. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, να κάψει λίγο το ναι, ναι, να σταθεί λίγο το... Λοιπόν, ρίχνουμε το κρεμμυδάκι. Ρίχνουμε το κρεμμύδι. Να το τσιγαρίσουμε όπως λέμε. Ναι, βέβαια. Εμείς στη δικιά μας γλώσσα το λέμε να το σοτάρουμε. Ναι. Θα βάλουμε και το μάραθο μαζί. Ναι, το να βγάλει όλα τα υγρά. Θα βγάλει τα υγρά. Και το μάραθο το βρίσκουμε από τη φύση. Υπάρχει βέβαια. Εδώ γύρω γύρω, εδώ γύρω γύρω. Θα βάλω και τις κοπανίδες γιατί θέλουν περισσότερη ναι, ώρα. Είναι λίγο ναι, ναι, θέλουν και αυτές σκληρές, οπότε θα χρειαστούν κάμποση ώρα για να φτιάξουν. Γι' αυτό θα τις βάλουμε αμέσως για να μαραθούν, να βάλουμε και τα υπόλοιπα. Ωραία. Θα θέλουμε τώρα να χαμηλώσουμε λίγο τα φωτιά για να βοηθήσουμε τα λαχανικά με τα υγρά ναι, τους. Ναι, ναι. Φαντάζομαι αυτό που θα ρίξουμε τελευταίο θα είναι τα σταχάκια. Τα σταχάκια βέβαια, γιατί θέλουν πάρα πολύ λίγο. Αυτό θέλουν κανονικά τώρα να τα σκεπάσουμε λιγάκι, με χαμηλή φωτιά, να μαραθούνε. Βεβαίως, να βγάλουν τα υγρά τους και να ψηθούν με αυτό. Ωραία. Εμείς αξίζει το κόπο να περιμένουμε γιατί θα φτιάξουμε ένα υπέροχο φαγητό. Και το πιο υγιεινό, έτσι. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, Καταρίνα, για να δούμε τώρα εδώ. Τι κάνουμε εδώ. Να βάλουμε και τα υπόλοιπα. Έχουν βγάλει ωραία, αρκετά υγρά. Έχουν. Ναι. Θα δούμε στο τέλος, δεν θα βάλουμε υγρό τώρα. Θα δούμε στο τέλος. Να μην το κάνουμε και νερουλό. Ωραία, και αν θέλαμε τώρα, Κατερίνα, να δώσουμε μια ονομασία σε αυτό το φαγητό, πώς θα μπορούσαμε να το πούμε. Άκια. Δηλαδή, άκια, που σημαίνει τι. Κουκάτια, ατζιναράκια, πώς τα λένε, σταχάκια, κρεμμυδάκια. Πώς τα λένε, κοπανιδάκια, κοπανιδάκια, μαραθάκια. Όλα υποκοριστικό δηλαδή. Βέβαια. Ωραία. Οπότε το λοιπόν, πράγμα... το ονομάζουμε άκια. Άκια. Από σήμερα και πέρα αυτό το φαγητό, ναι. που υπογράφει Κατερίνα και Μανώλης, άκια. Άκια. Μπράβο. Αυτό είναι. Πάμε να ρίξουμε λοιπόν υπογραφή. Τα κουκάκια. Ναι. Ορίστε τα κουκάκια. Να ρίξουμε και τα αγκινάρα, τα οποία θα πούμε το μυστικό για να τα κρατούμε, γιατί ξέρουμε ότι η αγκινάρα ναι, μαυρίζει. Λοιπόν, τα έχουμε βάλει σε αλεύρι, mm-hmm. έχουμε βάλει στο νερό αλεύρι και λεμόνι. Ωραία. Για να μην μαυρίζουν. Φωτιά μας καλυνάζια, ναι. Ναι, λίγο μας καλυνάζια, λόγω του αέρα, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Θα βάλουμε τώρα αλάτι. Ναι. Για να μαραθούν και γρήγορα. Και ενώ εμείς θα στείνουμε αυτό το φαγητό, έχουμε και άλλη συνταγή να κάνουμε. Α, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Θα στήσουμε αυτό το φαγητό, να το βάλουμε να δουλεύει. Θα ζητήσουμε τη βοήθεια του κοινού να μας φέρει τα υπόλοιπα υλικά για να φτιάξουμε το επόμενο πιάτο. Ναι, 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 ναι. Και εμείς θα δουλεύουμε εδώ. Εμείς θα δουλεύουμε εδώ. Εμείς η δουλειά μας είναι να δημιουργούμε. Να φτιάχνουμε. Θα το, έχουμε χαμηλά τώρα να βγάλει τα αυτά του για να μαραθούνε. Σκεπάζω. Να βάλουμε και τα υπόλοιπα στο τέλος. Ωραία, πολύ ωραία. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχει περάσει αρκετή ώρα, Κατερίνα. Ναι, πάμε να δούμε σε ποιο στάδιο είναι το φαγητό μας. Νομίζω ότι είναι έτοιμο να βάλουμε τα σταχάκια. Έχει βγάλει τα υγρά του. Ναι, είναι μια χαρά. Είδες. Ναι, 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 είναι μια χαρά. Είναι να ρίξουμε τα υπόλοιπα άκια. Ναι. Αφού έτσι ονομάσαμε το φαγητό μας. Για να καλέσω την ξεναγόμασε λίγο, την Ελένη, να μας φέρει τα υλικά για το επόμενο φαγητό που θα στήσουμε. Και αυτό είναι εποχιακό. Ναι, στο πάσουμε τώρα. Ωραία, θα μαραθούμε τη φωτιά μας. Να μαραθούνε. Ωραία. Και πάμε να φτιάξουμε το επόμενο, τα οποία βλέπω εδώ έρχονται. Έρχονται, έλα, έλα φέρε μας. Αχ, με έφερε η μυρωδιά. Λοιπόν, βλέπω κολοκυθάκια, μελιτζάνες, φασολάκια. Τι άλλο θα έρθει, για να δούμε. Κατσαρόλα την έχω εγώ εδώ. Έχω ήδη φρονόησα και την έφερα. Α, όχι, πάμε. Έλα, να ανάψουμε. Ναι, τα ράκια, τα κρεμμύδια. Σκόρδο, κρεμμύδι. Τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ντομάτα φρέσκια, βλέπω, παίρνει η Ελένη. Και η ντοματούλα. Και βλήτα. Μάλιστα.
Ορίστε. Τέλεια. Να βάλω φωτιά. Ναι. Να βάλω φωτιά. Βάλε, να τα βάζουμε λίγα-λίγα μέσα. Δεν χρειάζεται να πω υψηλοκομμένο το κρεμμύδι. Okay. Θα βάλουμε. Βάλε όλα το πάλι μόνο στο πλού. Βάζω μπόλικα κρεμμυδάκια βέβαια. Βάλε, βάλε, βάλε. Γιατί του πάει. Όλα τα κόμμα με χοντρά χοντρά. Έτσι, για να το βρίσκουμε στο δόντιο. Ναι, 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 ναι. Ρίχνω αυτά μέσα για να σου κάνω χώρο. Συνεχίζουμε το κόψιμο. Ωραία. Ωραίοτατα. Τέλος. Λοιπόν. Ας ανοίξουμε. Αυτό δεν χρειάζεται. Θα κόψουμε τα κολοκυθάκια. Θα τα βάλω εδώ στο πόδι. Σε αυτό νομίζω το φαγητό υπάρχει η ονομασία. Δεν χρειάζεται να το ονοματίσουμε εμείς. Όχι βέβαια. Για πες την. Σοφογάδα, κάπως έτσι. Σοφεγάδα, έτσι νομίζω τη λέμε. Σοφεγάδα, έτσι. Εμείς εδώ τη λέμε κοτσινιστά βλήτα με ζερζεβατικά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η επιστημονική της ονομασία. Βάζουμε από όλα εδώ τουρλού τουρλού. Λοιπόν, το κρεμμυδάκι τώρα, μας ναι, έχει πάρει το χρωματάκι του. Τώρα θα βάλουμε μιτζάν, σκολοκυθάκι και φασολάκι να τα σοτάρουμε έτσι να μυρίσουν με το λάδι. Ωραία, και το κρεμμύδι. Πολύ ωραία. Επίσης το κοινό με πληροφόρησε, Κατερίνα, ναι, ότι αυτό το φαγητό που φτιάχνουμε, ναι, εκτός από στο φεγάδα, ονομάζεται λέει και καλικοτά. Α, τώρα εγώ, ωραία. Όπως και να έχει, εμένα μου αρέσει. Και εμένα το ίδιο. Και εμένα, ναι, και εμένα το ίδιο. Μου αρέσει. Οπότε, ρίχνουμε και τα φασολάκια. Κάτσε τώρα να τα ανακατέψουμε. Τα, ναι. Να βάλουμε αλάτι, πιπέρι. Καταρίνα, πόσες κατσαρόλες έχεις τέτοιες? Ας το, μην το ψάχνεις. Έχεις αρκετές. Οπότε μπορώ να πάρω και τις δύο και φεύγοντας. Μια χαρά. Δεν θα μου τις... Δεν θα σου λείψουν. Όχι, όχι. Ωραία. Με το φαγητό έχω... εννοώ μαζί να τις πάρει. Το κατάλαβα. Έχω μπόλικες. Μη σε απασχολεί. Ωραία. Θέλω να πω, βάλω και ρίγανη. Ναι, θέλω να δείξω με αυτό ότι μ' αρέσει. Εγώ τη ρίγανη τη βάζω παντού βέβαια. Φτιάχνουμε. Λοιπόν, εδώ. Έτσι, μπράβο. Μια χαρά. Θα το σκεπάσουμε. Θα το στρώσουμε έτσι λίγο. Κάτσε να μυρίσει λιγάκι και να βάλουμε την ντομάτα. Τέλεια. Λοιπόν, Κατερίνα μου, πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Έτοιμο να βάλουμε την ντομάτα. Ωραία. Η οποία είναι φρέσκη ντομάτα. Έχω βάλει και λίγο μπελτέ μέσα για να δώσουμε χρώμα. Ναι, γιατί είναι... Τώρα δεν είναι πολύ κόκκινες οι ντομάτες. Αυτή την εποχή οι ντομάτες, ναι. Και μιλάμε για ντομάτες ντόπιες, όχι... Αφού ξέρεις ότι εμείς εδώ γενικά, στην Κρήτη, όλη την Κρήτη περίπου, έχουμε όλο ντόπια πράγματα. Μας αρέσει αυτό. Μπορούμε να ψηθεί λιγάκι, θα βάλουμε και τα βλήτα και μας εντάξει. Να ελέγξω και την άλλη κατσαρόλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Να ελέγξουμε και αυτή. Σε μένα είναι. Ναι. Έτσι μου φαίνεται. Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Κοίτα το. Λίγο το κουκί να δούμε το φλοιός του. Συνήθως. Σημαίνω είναι. Είναι. Ναι. Ναι. Όχι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, τώρα θα του βάλουμε λίγο λεμονάκι ακόμα και λίγο λάδι γιατί βάλαμε. Ωραία. Για να είναι έτσι. Λάδι θα βάλεις εσύ όσο πιστεύεις ότι χρειάζεται. Εγώ πάρω να μ' αρέσει στο τέλος το φαγητό τέλος, ναι, να βάζω λίγο την αρχή. Μένει η γεύση, ναι. Μένει και στο τέλος να βάζω λίγο να μην είναι ψημένο το λάδι. Προσπαθώ όσο γίνεται. Ωραία. Και το λεμονάκι. Thank you.
Μου έχει σπάσει τη μύτη μυρωδιά από εδώ. Το λεμόνι. Πραγματικά, όχι, γενικά το φαγητό. Μυρωδιά από εδώ, μυρωδιά από εκεί. Λίγο χαμός. Λοιπόν, το σκεπάζουμε εδώ. Έτσι λίγο να βράσει και να το σβήσουμε. Κάνουμε τώρα ένα έλεγχο να δούμε. Ναι, πάμε Κατερίνα να δούμε. Για φέρω το πυρηματικό. Πιστεύω ότι είναι εντάξει να βάλουμε τα βλήκα. Να είναι μεσοψημένα, ναι. Ωραία. Ναι. Και τα βλήκα θέλουν το χρόνο τους. Το χρόνο τους, ναι. Οπότε πάμε να ανοίξουμε τα βλήκα. Και αυτό να φανταστώ από την τύπο σου. Και βέβαια. Πήγες από πίσω να τον δεις, δεν πήγες. Μα πρέπει να πας. Θα κρατάω και 2-3 τσάντες μαζί μου. Όποτε θέλεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι τα πρώτα βέβαια. Α, μάλιστα. Mm. Τέλεια. Θα τα σκεπάσουμε για να βγάλουμε τα υγρά του και να... Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Κατερίνα, το ένα φαγητό το έχουμε τελειώσει. Το άλλο είναι σχεδόν μισοτελειωμένο. Ναι. Οπότε πάμε να στήσουμε το πρώτο μας πιάτο. Τι λες? Ευχαρίστω. Ωραία. Ήρθε το πιάτο. Θα αφήσω εσένα να το κάνεις, η οικοδέσποινα, εννοείται, η οικοδέσποινα. Πόπο μυρωδιές. Εμείς είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε σε αυτό το τόπο. Όποιος δεν έχει φάει από αυτό το φαγητό, δεν μπορεί να ξέρει τι θα πίνω στη μια. Αυτό έχω να πω μόνο. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Α, τέλειο. Θα του βάλουμε δίπλα και το λεμονάκι. Θα του βάλουμε εδώ στην άκρη. Για να το πάρει και η κάμερα. Θα του βάλουμε και το λεμονάκι εδώ. Έτσι. Έτοιμο το πιάτο μας. Τα άκια όπως είπαμε. Τα βαφτίσαμε εμείς. Τα άκια. Ωραία. Τέλεια. Τώρα, εμείς περιμένουμε να ψηθεί το επόμενο φαγητό για να το δείξουμε και αυτό. Για ωραία, να πάμε να δούμε εδώ τι έχουμε. Το βλέπω... Πρώτο πράγμα, ωραιότατο είναι. Μυρωδιές, ευωδίες. Ορίστε. Πω, Παναγία μου. Λοιπόν, κλείνω. Λέω να το σβήσω, έτσι. Κλείνω. Το σβήνω, ναι, και σερβίρω. Ναι, εννοείται να σβήσουμε και αυτό το πιάτο. Το οποίο αυτό το πιάτο μπορούμε να το συνδυάσουμε με ξύγαλο, με φέτα με λαδορίγανη. Ναι. Έτσι. Μωρή και σκέτο τρώετε και όπως και να το κάνεις. Έτσι. Πω Παναγία. Αυτά βλέπουν οι τουρίστες και τρελαίνονται. Όντως πού τρελαίνονται. Πού να το φάνε αυτό το πράγμα. Όντως τρελαίνονται. Πού να το βρουν αυτό το πράγμα να το φάνε. Τέτοια θέλουν οι τουρίστες, έτσι. Τέτοια. Βέβαια, άμα θέλουμε βάζουμε και πατάτα, έτσι. Ναι, και σαλιγκάρια μπορούμε να προσθέσουμε. Ναι, και σαλιγκάρια και πατάτα και απ' όλα. Τέλεια. Αυτό είναι το πιάτο μας. Σοφεγάδα. Έτσι. Εμένα μου αρέσει καλύτερα αυτό το όνομα. Σοφεγάδα. Μ' αρέσει πολύ αυτό το όνομα. Αυτό είναι. Καλή μας όρεξη. Να είστε καλά. Λοιπόν, να καλέσω και την Ελένη, την ξεναγό μας που είχαμε όλη μέρα μαζί μας, να φέρει τις ρακές. Ελένη μου. Θα πιούμε δηλαδή κιόλας. Ναι, βέβαια. Πώς έτσι. Έτσι θα φύγουμε. Μπορείς να πιούμε μία να μην τηρήσουμε το έτοιμο. Βέβαια, ταιριάζει. Έτσι. Τώρα να βάλουμε και στο κάμερα μάνε Ελένη. Ναι. Έκανε καλή δουλειά. Πολύ. Άντε, να πιει και αυτός μία. Εσύ μάλλον δεν κάνει να πιεις, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, στο κάμερα μάνε. Α, έπεσε η άλλη, θα τη βάλουμε. Στο κάμερα μάνε να βάλουμε μία. Γούρι. Μπορεί ο κάμερα μάνε να έρθει κοντά. Να έρθει κοντά. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε μου, πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που τιμήσατε την περιοχή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε πάντα καλά. Απίστευτη ξεναγός. Το διοργάνωσες τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μάνο μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Πάρα ήταν υπέροχες οι συνταγές που φτιάξαμε. Είναι παραδοσιακές και υγιεινές. Ναι, όντως είναι υπέροχα. Ναι, εννοείται. Μόνο εγώ θα τα τιμήσω. Είπα. Γράφει το περάκι, εδώ πάνω γράφει Μάνος. Τέλος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κριτών γεύσης. Υγεία να έχουμε. Στον ξερό καμποζίρου. Πάντα με υγεία, Λενάκη. Ραντεβού στο επόμενο καλά. Επεισόδιο. Να τραγουδήσω τσιπικρά και τα βάσανα να τα ξελίσω.